Έχουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αργοραστό, που θέλω να ελπίζω ότι έχει μια αρχική εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχη. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι εικόνα, η πρώτη σας εικόνα, φαντάζομαι, μιλάτε με την πολιτική προστασία, με την πυροσβεστική εκεί στην Είχαμε περιοχή. Είχαμε ζημιές. Πάμε να δούμε τώρα. Μπορεί να έχουμε κάποια πεσμένα σπίτια, μπορεί να έχουμε πρόβλημα σε γέφυρες που έχουμε στην περιοχή που ήταν ακριβώς στο επίκεντρο, στην ποταμιά που είναι μεταξύ Ελασσόνος και Τυρνάβου, από τον παλιό δρόμο. Πάμε εκεί τώρα, είμαι καθοδόν για να δούμε και να εκτιμήσουμε. Δεν έχει αναφερθεί ούτε στην περιοριστική ούτε στην αστυνομία. Μας έχει έρθει ένα μήνυμα από ακροατή ότι στον Τύρναβο έχει καταρρεύσει ένα καμπαναριό στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ναι. Δεν έχετε εσείς ενημέρωση. Δεν έχω ενημέρωση. Αυτά θα τα δούμε τώρα. Συνεργασία με τον Δήμαρχο. Η αστυνομία κατευθύνεται προς εκείνη την κατεύθυνση του επίκεντρου, που είναι και ο Τύρναβος. Το οδικό δίκτυο είναι ασφαλές, διότι έχουμε πληροφορίες για κατολιστήσεις. Ναι, κατολιστήσεις, πηγαίνουν τα μηχανήματα για να ανοίξουν το δόστρωμα και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε ακόμα, έχουν γίνει εκτιμήσεις στα κέντρα υγείας του Τυρνάβου, του Αμπελώνα, της Ελασσόνους, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν υπάρχει πρόβλημα. Το νοσοκομείο το γενικό. Αυτή η πληροφορία που μας μετέδωσε ο κύριος Γαρουφαλιάς για έναν εγκλωβισμένο στο Μεσοχώρι, αν θυμάμαι καλά, σε ένα χωριουδάκι της Ελασσόνας. Έχετε εικόνα? Όχι, όχι. Κατευθύνουμε εκεί τώρα για να έχω και προσωπική άποψη. Ωραία. Όλων αυτών των πληροφοριών έρχονται πολλές πληροφορίες. Αυτές πρέπει να τις εξακριβώσουμε. Άρα προς το παρόν είμαστε. Η κατάσταση είναι καλή. Δεν έχουμε ζημιές σημαντικές. Γιατί με 6 ρίχτερ περιμέναμε να έχει ζημιές. Όχι, η ΔΑΕΦΚΑ έρχεται, από την Αθήνα, αλλά έχουμε και 7 άτομα του κλιμακίου της ΔΑΕΦΚΑ που είναι εκτιμητές για τα δίκτυα. Ίσως σήμερα χρειαστεί να μην κινηθούν στις περιοχές τους οι άνθρωποι εκεί πέρα στα χωριά και κάνουμε το συντονισμό. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστούμε για την πρώτη πληροφόρηση. Θα επανέλθουμε όταν έχετε μια καλή εικόνα. Ευχόμαστε οι ζημιές να είναι το ελάχιστο, οι ελάχιστες δυνατές.